τον Σεβασμιότατον Μητροπολίτην Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Κύριον Ευγένη. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αξιάς. Η εκλογή νέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης και το άκουσμα του ονόματος συνοδεύτηκαν από το χαρμόσυνο μήνυμα που ήχησε μέσα από τις καμπάνες του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Μινά. Λίγο νωρίτερα, στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, η Ιερά Οικουμενική Σύνοδος είχε ψηφίσει από το τριπρόσωπο που είχε σταλεί για την εκλογή Αρχιεπισκόπου, ενώ μέσα στο ναό ανακοινώνονταν ψήφο προς ψήφο τα αποτελέσματα. Η εκλογή του αξίου εκ των τεθέντων τριών υποψηφίων προσώπων προεκρίναμεν. Τη Σάμο τη Ελλήνων Φιλόχια. Ρεθύμνη Ευγένεια. Ρεθύμνη Αυλοποτάμου Ευγένεια. Τον Σεβασμιότατον Μητροπολίτην Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Κύριον Ευγένη. Αδία και προτροπή της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος, οι Άγιοι Συνοδικοί Πάρεδροι μετέβησαν εις τον πάνσεπτον Πατριαρχικό Ναόν και ψήφων κανονικών γενομένων τη επικλήση του Παναγίου Πνεύματος, Αρχιεπίσκοπος Κρήτης εξελέγει, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Κύριος Ευγένιος, ώστις και αναμένεται εις Φανάριον δια την τέλεσιν κατά την τάξην του μικρού και του μεγάλου μηνύματος εκ της Αρχιγραμματείας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου. Άξιος! Ο νέος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος μεταβαίνει απόψε στο Φανάρι για το μικρό και μεγάλο μήνυμα, ενώ όπως ανακοίνωσε ο Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, θα ακολουθήσει το προεδρικό διάταγμα και σε χρόνο που τοποθετείται στα τέλη Ιανουαρίου έως τις αρχές Φεβρουαρίου θα γίνει η ενθρόνησή του. Θα αναχωρήσει απόψε για την Αθήνα και την Κωνσταντινούπολη, ώστε αύριο το πρωί να δώσει το μικρό και το μεγάλο μήνυμα ενώπιον του Παναγιωτάτου Οικουμενικού μας Πατριάρχου κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου και της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, να αποδεχθεί το επίταγμα δια να επανακάμψει, να εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα τις επόμενες ημέρες, να γίνει η διαβεβαίωσή του κατά τον νόμο στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας και έπειτα να οριστεί η ενθρόνησή του εδώ στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Να είναι άξιος και στερεωμένος. Με ιδιαίτερη χαρά πληροφορηθήκαμε την εκλογή του Απορεθύμνης και Αυλοποτάμου Ευγενίου στη θέση του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, πλέον Ευγενίου του Δευτέρου, καθώς υπήρξε και ο σπουδαίος ιεράρχης Ευγένιος ο Πρώτος, ως θεολόγη της Κρήτης, ως πρόεδρος του Παγκριτίου Συνδέσμου Θεολόγων, γενικά ως πίμνιο της Εκκλησίας Κρήτης, με πολύ χαρά τον περιμένουμε. Και είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι θα έχουμε πολύ αγαστή συνεργασία μαζί του. Πιστοί που έσπευσαν στον Άγιο Μινά με το άκουσμα του χαρμόσυνου μηνύματος της εκλογής, μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για τον νέο Αρχιεπίσκοπο. Μια νέα σελίδα. Πολύ παρθομένος, πολύ ευγενικός και καλός. Τι να σας πω. Ο νέος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, ο κύριος Ευγένιος, είναι ένας νεότατος ιεράρχης, ο οποίος είναι ικανός και άξιος, πιστεύω, να ηγηθεί της Εκκλησίας της Κρήτης.